Σοφίας. Το ζήτημα της ανακαίνησης του παλαιού Δημαρχείου της πόλης συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων με αφορμή την ερώτηση του κ. Κοτσαρίδα ύστερα από επιστολή του Συλλόγου Πολιτών Παρέμβαση. Ο Δήμαρχος Αρταίων επεσήμανε πως υπάρχει ήδη μελέτη για το παλαιό Δημαρχείο και επικοινωνία με το Ίδρυμα Νιάρχου για το Δημοτικό Οδείο. Το περιεχόμενο της επιστολής του Συλλόγου Άρτας Πολιτών Παρέμβαση έθεσε με ερώτησή του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων Γιώργος Κουτσαρίδας. Στο συγκεκριμένο έγγραφο γίνεται αναφορά στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου της πόλης και επικοινωνία με το Ίδρυμα Νιάρχου για την αναπαλαίωσή του και δημιουργία βιβλιοθήκης. Έλαβα μια επιστολή Άρτα 10 Φεβρουαρίου, η οποία απευθύνθηκε προς εσάς και τον κύριο Δήμαρχο και στους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων από το Σύλλογο Άρτας Πολιτών Παρέμβαση. Το θέμα είναι για το παλιό Δημαρχείο και για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Να μην σας κουράσω, περιγράφει εδώ ότι και δίνει μια ιδέα για το παλιό Δημαρχείο, που είναι ένα εξαιρετικό κτίριο αρχιτεκτονικής, ότι θα μπορούσε να γίνει δημοτική, να μετατραπεί σε Δημοτική Βιβλιοθήκη, και λένε ότι αν υπαρχούν οι χώροι του σε πνευματικό κέντρο της πόλης. Μάλιστα έχουν και κάτι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, αν ξέρει η Δημοτική Αρχή, ότι αυτό το νεοκλασικό κτίριο που εναπομένει, αν υπάρχει κίνδυνος για τη στατικότητά του και τη σωτηρία του, αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για την ανάπλασή του, αν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και να γίνουν αναγκαίες επεμβάσεις για την τύχη του κτιρίου. Και σε ένα άλλο άρθρο του εδώ λέει ότι είχαν ο Σύλλογος Πολιτών Παρέμβαση, ενημερώνει, με το Ίδρυμα λέει Νιάρχου, μια πρόταση για να υλοποιήσουν μια χρηματοδότηση που θα έχουν εκδηλώσει, λέει, πρόθεση να συμβάλλουν στην πνευματική ζωή του τόπου και να παραχωρήσει σε αυτόν ένα εξαιρετική σημασία πνευματικό έργο.